πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο Απιθύτα με τις διαμαρτυρίες των φοιτητών κατά της έντονης παρουσίας των αστυνομικών στο κάμπους, κάτι που και οι ίδιοι αστυνομικοί καταδικάζουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, διαστόματος Νίκου Φίλη, έκανε λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση των επεισοδίων της αστυνομικής βίας. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση με τη στάση της ότι προκαλεί την έξαρση της βίας. Απαντώντας, η Νέα Δημοκρατία κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι συνεχίζει με απροκάλυπτο τρόπο να ενισχύει την ανομία στα πανεπιστήμια. Αυτό το θέμα είναι στην επικαιρότητα, επειδή αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε να εφαρμόσει τον νόμο. Για 34 χρόνια στον χώρο εκείνο, ο χώρος τους τελούσε υποκατάληψη για 34 χρόνια. 34 ολόκληρα χρόνια. Εμείς τον Αύγουστο του 19, ένα μήνα αφού το είχαμε εκλεγεί η κυβέρνηση, υπήρξε ένα νόμο ο οποίος τη λέει ότι οι αρχές μπορούν να επεμβαίνουν και στα πανεπιστήμια, όπως και σε κάθε δημόσιο χώρο, πώς μόνο τελείονται αξιόπινες πράξεις. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο Αριστοτέλειο. Ο λόγος που το Αριστοτέλειο αυτή τη στιγμή και το βιολογικό είναι στην επικαιρότητα είναι επειδή αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος σε μια κατάληψη που διαρκούσε 34 χρόνια. Η αστυνομία βρίσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης για να διασφαλίσει την κατασκευή βιβλιοθήκης που έχει αποφασίσει η Βρετανική Αρχή. Και θα περίμενα από την αξιωματική αντιπολίτευση να πει ότι δεν είναι πρόοδος να καταστρέφονται οι βιβλιοθήκες στα πανεπιστήμια. Θα περίμενα, κύριε συνάδελφε, να πείτε ότι δεν είναι πρόοδος να καίγονται βιβλία και να καταστρέφονται βιβλιοθήκες. Αυτά είναι για άλλους και σε άλλες εποχές. Και εσείς τα καλύπτετε με τη στάση σας, με τη συμπεριφορά σας. Το Πασόκ Κινάλ καταδίκασε τη βία από όπου και αν προέρχεται και τόνισε ότι οι σημερινές εικόνες στο Απιθύτα δεν τιμούν το ελληνικό πανεπιστήμιο και εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία του. Το Μέρα 25 τόνισε πως αυτό είναι ο αυταρχικός κατήφορος της Μητσοτάκης ΑΕ. Σήμερα η μόνη έρευνα για εγκλήματα που πρέπει να διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη για όσα συνέβησαν στο Απιθύτα είναι αυτή της εγκληματικής και δολοφονικής δράσης των ΜΑΤ σε βάρος των φοιτητών και φοιτητριών εντός του πανεπιστημιακού χώρου.